και γούμαν, οπότε είμαστε στο σωστό δρόμο. Σήμερα γιορτάζουμε εμείς οι γυναίκες. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Έχουμε το μήνυμά μας. Και εγώ και η Μαρία έχουμε το μήνυμα. Μπράβο, κουμπάρε. Δεν αισθάνεστε λίγο είδος υποεξαφάνιση που γιορτάζετε? Καθόλου. Λίγο καρέτα-καρέτα μόνο. Νιώθουμε είδος ξεχωριστό μοναδικό. Αισθανόμαστε μάνες και ας μην έχουμε γίνει ακόμα. Μπράβο. Αισθανόμαστε είδος ξεχωριστό μοναδικό που αξίζει με αγάπη, στοργή και χρόνια πολλά. Αυτό πρέπει να γιορτάζετε κάθε μέρα. Μπράβο. Μια σα που λέμε για τα μπλουζάκια μα, πόσο ωραίο είναι το πουκάμισό σου, είσαι σαν Ελληνίδα θεά. Αυτά είναι. Μαρία Πεσκάλα, είναι και Παρασκευή σήμερα να μου. Τι έχει να πει γι' αυτό, ότι υπάρχει άλλο. Σταμάτα, βρε γκρινιάρι, και τη μέρα τη γυναίκα πα να κάνει ένα κοπλιμάνι. Ποτάξτε να γιορτάζετε αυτό το πράγμα. Είναι η επίσημη γιορτή τη γυναίκα. Ναι. Αυτή δεν έπεφτε Κυριακή. Όχι, όχι, 8 Μαρτίου. Να αλλάξαμε για να μπορείτε να μα ψωνίζετε από τα καταστήματα. Γιατί Κυριακή ήταν κλειστά. Σωστό, είναι κινητή εορτή όπω του Αγίου Γεωργίου. Εσύ μπερδεύτηκε με την ημέρα τη μητέρα που είναι πάντα Κυριακή. Και η μέρα της γυναίκας. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στην κόρη, τη μητέρα, τη φίλη, την ξαδέρφη, τη γειτόνισσα, τη συνάδελφο, την ενδυνάμει σύντροφο. Δεν θέλετε να μάθετε. Πες βρε, να μας τη χαλάσεις και αυτή τη γιορτή. Το 1909. Πάνω από 100 χρόνια πριν που υπήρχαν θέματα ισότητας. Τότε χειραφετήθηκαν οι γυναίκες και ένιωσαν την ανάγκη να τις γιορτάσετε. Εσείς φταίτε γι' αυτό. Λοιπόν, κορίτσια, πρέπει να το είχαμε κάνει πολύ νωρίτερα. Και ξέρετε πού σας δόθηκε για πρώτη φορά δικαίωμα ψήφου? Για πες μας, όχι. Μετά την κόκκινη επανάσταση στη Ρωσία. Σωστά. Σας στεναχωρώ, ξέρω. Και κάπου εδώ η Ρώση ήταν η πρωτοπόρη και στα δικαιώματα, νομίζω.